δεν υπάρχουν αρχικά. Στο τρίτο ήθελα να ρωτήσω σε ένα τελευταίο τελευταία δημοσιακά συμβουλία να συζητήσει μετά το συζήτηση για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων, αν αυτή τελικά θα δοθεί μέσα στην τρέχουσα χρονιά, ότι θα προκυψώσει δεν μεταφέρεται σε επόμενη χρονιά, δεν ξέρω αν θα έχει καταλάξει. Και το τέταρτο ήθελα μια ενημέρωση για το τι γίνεται στο κολληνικείο, γιατί έχω ακούσει ότι σε κάτι σταθμό. Ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεργασίες που είχαμε όσους είχα εδώ και να ευχηθώ και στους νέους μετεγέντες που έχουν μια διαφορετική πορεία, καλύτερη πιστεύω από αυτή που είχαμε εμείς. Σας επισημαίνω ότι επειδή ασκεί εξουσία το Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που μέχρι τώρα με τον νέο νόμο καλλιτέχνη σας εμπιστεύεται η πολιτεία. Εύχομαι να έχετε όλη η υγεία και δύναμη για να ανταποκριθείτε στο έργο που σας επιφυλάσσετε και εύχομαι του χρόνου να σας δει όλους με υγεία και χαρά στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σόμπλη. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Νίκο για τις κόντρες που είδαμε στον αθλητικό οργανισμό. Θέλω να ξέρει ότι ήταν κόντρες οι οποίες βγαίνανε από τη θέση μου και από τη θέση του και δεν έχουν καμία σχέση με την προσωπική μας φιλία και την ορεινή αυτών που όλα τα κόντρα. Θέλω να πω επίσης ότι θέματα τα οποία ήταν εχμής τα χειρίστηκε με εξυπνάδα και μαεστρία και ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοιχτά εντούτοις με τους χειρισμούς τους σωστούς που έκανε, όλα πήγανε κατευθείαν και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Είναι ο Νίκος και είμαι ο Αντώνης από εδώ και πέρα, όπως ήμασταν πάντα που δεν μπορούσε να γεννηθεί. Όλα καλά να είναι, Νίκο. Τρία θα παρακαλώ, κύριε Μάκη. Το πρώτο θέμα είχατε πει την περασμένη συνάντηση με το Συμβούλιο του Νοέμβριου κάτω. Είχα κάνει πρόταση να συζητήσουμε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του Συμβασίου. Επειδή, όπως είναι γνωστό, αυτή την περίοδο τελειώνουν οι συμβάσεις αυτών των παιδιών που τρέχουν στο Δήμο και εν ώψη του Καλλικράτη είχαμε πει την άλλη φορά ότι θα έπαιρνε μας την ενημέρωση για διάταξη σήμερα να το συζητήσουμε επόμενη μετά το χαμό των εκλογών τις θέσεις των παρατάξεων και να ξέρουμε τι που βαδίζουμε. Ένα είναι αυτό. Οπότε να πάμε, σας θέλει μας οπότε να φορά. Αν σας πάνε κύριο Σαφέλης, δεν είναι πολλά. Δεύτερο, υπάρχει ένα... Από ό,τι με ενημέρωσαν εργαζόμενοι στους ενιαίους παιδικούς αγωγούς, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το θέμα της προσωπικής. Να ξέρω καλά. Από ό,τι ξέρω, ειδικά που είναι με τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, πρέπει να έχουν αφιερωθούν 4-5 μήνες. Θα ήθελα μια ενημέρωση μαζί για αυτό και θα το, αν κάνουμε το παιδί για τους συμβασμούς, θα αναπληρωθεί την αίσθηση. Και ένα τρίτο ζήτημα, κύριε Δημαρχή. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το Καλλικράτη, θα υπάρξει ενοποίηση των σχολικών επιτροπών αναβαθμίδα εκπαίδευση. Δηλαδή, μία στην πρωτοβάθμια και μία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι σχολικές επιτροπές είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν τα χρήματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στην σχολική επιτροπή που θα φτιαχτεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα χρήματα θα δοθούν τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη. Και μέχρι να συγκροτηθεί και η σχολική επιτροπή να καταλάβει τι πρέπει ακριβώς να κάνει, έτσι. Λίγο ησυχία, Χρυστά. Λοιπόν, μέχρι να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, θα πρέπει να βάλουμε αυτοί άνθρωποι πετρέλαιο στα σχολεία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τρέχουσες ανάγκες και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, φαντάζομαι, δεν το εύχομαι, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα οικονομικά και τη διαχείριση των οικονομικών σε κάθε σχολείο με την έννοια που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Υπάρχει κάποια σκέψη για αυτό το πράγμα, γιατί μια σκέψη που μπορώ να την κάνω εγώ είναι να πούμε στους ανθρώπους των εργατών να κάνουν από τώρα τις δαπάνες. Έτσι, δεν ξέρω ποια είναι η μισή θέση της. Τώρα, το τι λέω εγώ, το λέω την ώρα. Όχι, θέλω
διεκδικήσει σαν επίσημα παγιδική και λέει τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Με την έννοια να αντιμετωπίσουμε οξύτα το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Προς ενημέρωση του συναδέλφου, αγαπητοί συναδελφοί, δώστε λίγο προσοχή. Γιατί βγήκε ένας πίνακας, έγινε μια καταγραφή των χρεών όλων των Δήμων της Ελλάδας. Πιστεύω να τον είδατε το πίνακα. Το ίδιο. Έχω την αίσθηση ότι εδώ ήταν μια μελέτη που την είχε κάνει και ΕΔΙΕ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δήμος ο δικός μας, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 300 όλη την Ελλάδα. Από την άποψη των επικίνδυνων, ναι. 300 από όλες τους Δήμους της Ελλάδας. Και μιλάω ότι η πρώτη Δήμη είναι η μεγάλη, έτσι, Αθήνας και Μαρίτα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, διαφορά. Το ρεπορτάζ, βέβαια, των εφημερίδων, αναφερόντας στο θέμα του Καλλικράτη και στο θέμα αυτό που έχω βάλει πολλές φορές σαν ιδιότητα ταμείο νομισματικό στους Δήμους. Έχουμε κάτι καινούργιο να συζητήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο πράγμα. Λέω τα νούμερα πραγματικά και ο Καλλικράτης είναι σε 20 μέρες, έτσι. Λέω, υπάρχει συνολικότερο θέμα γιατί από ό,τι διάβασα από κάτω, οι προτάσεις της ΚΕΔΙΕ για το θέμα το συγκεκριμένο ήταν εντάξει. Δεν έκανε τίποτα, να το πω έτσι. Αν έχετε σκεφτεί ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη, αν πείσετε κατευθείαν σε εφαρμογή το Ταμείο Εξυγείας των Δήμων, εμείς τι κάνουμε. Το έχουμε αντίπαλο. Απάντησέ μου και θα μάθει να ξανά το. Εγώ ήδη ενημερώσει το Δήμαρχο και θέλω να ενημερώσω το σώμα την περασμένη εβδομάδα στην Ελευθερίαση η Υπουργική Επιτροπή και πήρε κάποιες αποφάσεις σε σχέση με το ελληνικό. Πήρε δηλαδή την απόφαση να συγκροτήσει μια ανώνυμη εταιρεία ελληνικών ΑΕΠΣΙΛΟ για τη διαχείριση του χώρου και να προχωρήσει με fast track. Αυτό ευθύνη η πρόθεση της κυβέρνησης στη διαδικασία εκμετάλλευση του χώρου. Και λέω εκμετάλλευση πριν αξιοποιήσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν μέσα πολλές κρίσεις που θα είναι βαριές για το περιβάλλον. Εμπορικά κέντρα, πιθανότητα δόμηση κλπ. Λοιπόν, έχω ήδη γνωρίσει τον κύριο Δήμαρχο. Νομίζω ότι εάν τελικά αυτές οι προθέσεις δούμε ότι παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης, θα πρέπει και εμείς σαν Δήμος να αντιδράσουμε γιατί οπωσδήποτε η κατάσταση διαμορφώνεται είναι αντίθετη σε κάθε προηγούμενη δραστηριότητά μας και τις κοινές δράσεις και όλων των προσπαθειών που θα δούμε όσο έχουμε κάνει. Ευχαριστώ. Εγώ ζήτησα το λόγο και είπα στον πρόεδρο ότι να προετοιμαστείτε για το αεροδρόμιο του ελληνικού γιατί θα προκύψει σύντομα θέμα. Και πετάχτηκε, παιδιά, κάποιος υποψήφιος από πίσω που ήμουν και με τις πατερίτσες, δεν τον ήξερα, παρά λίγο θα το ανοίξω που πρέπει να γίνει πατερίτσες. Ναι, και να φανάζει, πρόεδρε, μην δεσμευτείς, διότι δεν θα έχουν μόνο τα νότια προάστια πράσινο, θα έχουν και τα δυτικά. Λοιπόν, και του λέω εγώ και τι σας θέλει ο άλλος αν εσείς δεν έχετε πράσινο. Θα γίνει ανταλλαγή, να ξέρετε, του λέω καλά, άμα έχεις ανταλλαγή, γράψε. Να ξέρετε ότι θα ανοίξουμε μεγάλο όγκο. Σας προετοιμάζω. Ναι, το ξέρω ότι είναι θέση της πρόεδρος. Εγώ σας λέω, ναι, αλλά κάποιους τους έχει βολέψει, παιδιά, για να σου πάρει το πρόεδρο. Να ασχοληθώ με τα δικά μου. Γιατί... Ήδη κάναμε άκρη συνάντηση ο κ. Κορτζίτσα με τον κ. Κόπαρη, που είμαστε δήμαρχοι νεοκλητέντες για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε ταυτόσει μες απόψεις. Έχουμε ζητήσει ραντεβού από την κυβέρνηση για να ενημερωθούμε για το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις μας είναι πρόσφατες, έχουν ξεκαθαρίσει προεκλογικά, θα υποθούν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκλεγεί. Για το θέμα του ελληνικού, προχωράμε. Για τα θέματα που έβαλαν οι συνάδελφοι. Για το θέμα του κολυμπητηρίου. Στο κολυμπητήριο υπάρχει πρόβλημα. Αυτές τις μέρες είναι πρώτο θέμα ενός ανταλλακτικού και δεύτερο είναι θέμα
πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνους θα έχουμε τρίτη λύση. Υπάρχει δύσκολο στο Βουλευτικό για αποκτές. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια δυσκολία που θα σας την πω, θα σας πω και τη δυσκολία που έκανε πρώτα δραστηριότητα σε αυτές τις τελευταίες μέρες του χρόνου. Για τα θέματα, όπως ξέρετε, θα έχω και συνάντηση με τους επικεφαλείς σύντομα πριν η οργομασία να γίνει στο 29 του μηνός την ευκαιρία, αλλά πριν θα συναντηθούμε με τους επικεφαλείς τον Παναδάσο, τον κύριο Τσαβαλή, τον κύριο Ροδουλίδα και τον κύριο Κλαδιανό, για να τους ενημερώσω για διάφορα θέματα, τα οποία το βασικότερο είναι το οικονομικό. Και θα πω μόνο αυτό, ότι το τελευταίο δίμηνο μας ήρθαν από την κεντρική διοίκηση 1.000.000 λιγότερο. Και για το 2010, 2.950. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, γιατί κολλάμε και στα εκλογικά σωματεία που αναφέρθηκαν εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις πληρώσει τους μισθούς. Γιατί δώρα και μισθούς έχουν εξασφαλιστεί, όπως φαίνεται, γιατί καθημερινά ασχολούμαστε με αυτό. Όταν οι δαπάνες αυτές είναι προαιρετικές, να μπορέσουμε να απαγορεύσουμε όσο δεν έχουν πληρωθεί, όπως είπε και είναι αλήθεια, στους παιδικούς σταθμούς και οι συμβασιούχοι. Πιστεύουμε ότι εάν δεν μπορέσουμε, που φαίνεται πολύ δύσκολο να πληρωθούμε τα δικά σωματεία, θα το φέρουμε σαν πρώτο θέμα στο καινούργιο προϋπολογισμό για να αναπληρώσουμε και τα φετινά. Έτσι, με αυτή την έννοια πιστεύω ότι μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτό που δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα ήρθε, έτσι ένα παράδειγμα, 400.000 λιγότερο σάντα πέρσι. Γίνονται πολλά θέματα που φέρνουν. Θα γίνει την καλύτερη κουβέντα και στον προϋπολογισμό, που θα γίνει αμέσως μετά την εγκατάσταση και τις ημερησίες και θα πούμε και στη συζήτηση που θα γίνει στη Δημαρχία. Να πούμε κάποια πράγματα ενώπιση του προϋπολογισμού. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, δεν είναι μόνο στο δικό μας, είναι για όλο τον κόσμο, για την κοινωνική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει κόψιμο χρημάτων και χωρίς προειδοποίηση, έτσι, και δυσκολεύει πάρα πολύ τους Δήμους που έχουν και μεγάλα ζητήματα όπως είναι ο Αθηνός. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι για το θέμα των σχολικών επιτροπών που έβαλε ο κύριος Βουλίδας, είναι θέμα λειτουργίας των σχολικών επιτροπών. Πιστεύω η Επιτροπή, άμα θες λίγο, μπορείς να κλείσει. Πώς έχουν κανονίσει τα θέματα των χρημάτων που έχουν υπάρξει τη λειτουργία στους σχολικούς. Όπως ξέρετε, την πρώτη του μηνός θα γίνει η εγκατάσταση εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα και στις 2 του μηνός έχουμε τις ημερεσίες της εκλογή Προεδρίου και οικονομικής και πολεοδομικής και επιτροπής περιβάλλοντος. Αλλάζουν τα θέματα, σας έχουν σταλεί οι εγκύκλοι και στους νέους συναδέλφους. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες καινούργιες, οι οποίες με την καλή θέληση όλων των Δημοτικού Συμβουλίου θα τις προχωρήσουμε στις 2 του μηνός. Θέλω να ευχηθώ τη σειρά, μπορούμε να το δούμε αυτό